και να πούμε ότι χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι απλό. Δεν θα πάμε στο δικηγόρο πριν παρέλθει το τετράμινο και θα πούμε τώρα κάνε τον έλεγχο στα υποθηκοφυλάκια. Πήγαινε στις εφορίες. Τρέχεις στις τράπεζες. Μόνο για τις τράπεζες, πολλές φορές για να μπορέσουν να πάρουμε τις βεβαιώσεις και να δείξουμε ότι πράγματι υπάρχει σχέση κτλ. Είναι ένας χρόνος που χρειάζεται, που είναι μεγάλος χρόνος, γι' αυτό θα πρέπει να τρέξουν. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, όμως από τη στιγμή που ενδιαφέρεται να μην έχει χρέη ή να μπορέσει να πάρει μια περιουσία την οποία θα μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει, να την εκποιήσει κτλ., θα πρέπει να πάει άμεσα στο δικηγόρο του για να μπορέσει να κάνει όλες τις διαδικασίες. Όταν μιλάμε για κάτοικο εξωτερικού, τότε σε αυτή την περίπτωση παρατείνεται και πάμε στο ένα έτος. Μόνο όμως αυτές τις δύο περιπτώσεις διαθήκηση είναι κάτοικος εξωτερικού, διαφορετικά τετράμινο. Τετράμινο. Αλλιώς έχουμε κάνει σιωπηρή αποδοχή. Έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για να τροποποιηθεί. Ο δικηγόρος ή ο ίδιος ο κληρονόμος καταθέτει τα σχετικά δικαιολογητικά και γίνεται η διαδικασία και γίνεται, να πούμε και αυτό, μέσω της πληρεξουσιότητας. Με πληρεξούσιο μπορεί να γίνει η διαδικασία σε περίπτωση που δεν θέλει ο ίδιος να αποτανθεί στο ειρηνοδικείο. Και ολοκληρώνουμε βεβαίως αυτό την ενημέρωση με τα ανήλικα. Τι γίνεται όταν έχουμε ανήλικα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, Σοφία μου. Τα ανήλικα αποδέχονται πάντα την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής, εφόσον, να το πούμε αυτό, δεν έχει γίνει με δικαστική απόφαση η διαδικασία εντός του τετραμήνου. Όταν λοιπόν ο ανήλικος δεν έχει κάνει τη διαδικασία, τη δικαστική διαδικασία μέσα στο τετράμινο, τότε θα γίνει με το ευεργέτημα της απογραφής από την ηλικία 18 έως 19. Αυτή είναι η λύση που υπάρχει για έναν ανήλικο ο οποίος δεν αποδέχθηκε εγκαίρως μέσω της δικαστικής πράξης.